Πάμε κυρίες και κύριοι στον Δήμο Κοζάνης. Συνδεθήκαμε με το Δημαρχείο, που εκεί είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Λάζαρος Μαλιούτας, να δούμε θέματα της επικαιρότητας. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Μπακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα της πανδημίας και πρώτα απ' όλα πριν πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην περιοχή μας, να δούμε λίγο τι υπόθηκε χθες στη σύσκεψη που είχατε με τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Τόνισε ότι οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, ειδικά για την περίοδο των γιορτών. Μίλησε γενικά, αλλά αναφέρθηκε και στην περιφέρεια Κοινότητα Κοζάνης. Ποια ήταν η δική σας παρέμβαση και τι υπόθηκε από αυτή τη σύσκεψη? Κύριε Μπακρατσά, στη συνάντηση με τον κύριο Αρκουμανέα, καταρχήν αυτό που ξεκαθαρίσαμε, εγώ από τη δικιά μου πλευρά αυτό έβαλα. Το ότι ο ΕΟΔΗ είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της κρίσης. Οι Δήμοι δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών. Δεν έχουν καμιά ευθύνη, δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα, δεν έχουν το στελεχειακό δυναμικό για αυτά. Ο Δήμος, οι Δήμοι έρχονται επικουρικά στο έργο διάφορων άλλων φορέων για να συνδράμουν, προκειμένου να περιορίσουμε όλοι μας τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινόμενο της πανδημίας. Με την έννοια αυτή, αναπτύξαμε τις κοινωνικές μας υπηρεσίες για να βοηθούμε τους ηλικιωμένους, τα αμαία κτλ. Να μην μετακινούνται έξω από το σπίτι. Κάναμε μια εξαιρετικά σημαντική, εκτεταμένη και νομίζω στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας με τη συνεργασία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ώστε το μήνυμα της ανάγκης τήρησης των κρουσμάτων, τήρησης των μέτρων κατά του κορονοϊού, είναι αναγκαίο από όλους μας προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωσή του. Ο εντεταλμένος για τα θέματα υγείας, ο Τάσος Σιδηράς, έδωσε έναν τιτάνιο αγώνα και με έντυπο υλικό και με τη φυσική του παρουσία σε διάφορα μέσα να ενημερώνει. Και βέβαια δεν μιλάω για το κομμάτι της στήριξης της λειτουργίας των δημοτικών δομών με ασφάλεια και των σχολείων μας με απολυμάνσεις κτλ. Από εκεί και πέρα, εδώ οριοθετείται και η δράση του Δήμου. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη των κρουσμάτων. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες φαίνεται να παρουσιάζεται μια μικρή αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων στην περιφερειακή ενότητα. Αυτή την εικόνα έχετε, δηλαδή ότι ο κύριος Χαρδαλιάς χθες μίλησε για 367 ενεργά κρούσματα και 477 στενές επαφές, την αναφορά την οποία έκανε από το Υπουργείο Υγείας που ενημερώνει μαζί με τον κύριο Μαγιορκίνη. Αυτή είναι η εικόνα. Άρα, αυτό που βλέπουμε, ότι τις επόμενες μέρες, αν έχουμε αυτά τα κρούσματα, δεν βλέπω να φεύγουμε από το αυστηρότερο lockdown. Μια προσωπική εκτίμηση, μακάρι να φύγουμε. Κύριε Μπακρατσά, εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας? Να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Ναι. Ότι κάθε μέρα που περνάει και όσο μειώνονται τα κρούσματα τα οποία παρουσιάζονται, είναι φυσικό και επόμενο να μειώνονται και αυτοί οι δείκτες που αναφέρατε πριν. Γιατί αυτοί παρακολουθούνται κάποιοι σε εβδομαδιαία βάση, κάποιοι σε 14ήμερη βάση, και όσο μπαίνουν, φεύγουν μεγαλύτερα νούμερα από το παρελθόν και μπαίνουν τα πιο μικρά από τις μέρες που διανύουμε, είναι προφανές το ότι αυτό αλλάζει η ισορροπία και το μέγεθος αυτών των αριθμών. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε κάτι στη χθεσινή συνάντηση, το ξεκαθαρίσαμε, γνωστό ήταν. Τα ακούγαμε από τις τηλεοράσεις, από τους καθηγητές κτλ. Τα κριτήρια με τα οποία παίρνει ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία, παίρνουν τις αποφάσεις σχετικά και οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι παίρνουν τις αποφάσεις σχετικά με τα αν θα επιβληθούν μέτρα, αν θα επιβληθεί lockdown, αν θα σφίξει το lockdown, δεν είναι μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων. Είναι πάρα πολλά τα κριτήρια τα οποία, εν πάση περιπτώσει, στον πολύ τον κόσμο και σε μένα ανάμεσα σε αυτούς, δεν είναι γνωστά. Άρα δεν μπορώ να έχω ούτε τη γνώση έχω, ούτε όλη την πληροφορία. Το θέμα της ιχνηλάτησης το θέσατε. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες αρκετοί φορείς, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, συνάδελφοί σας, και ο κύριος Δασταμάνης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, είπε ότι δεν γίνεται σωστή χνηλάτιση. Το θέσατε αυτό στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ? Κύριε Μπακρατσά, εγώ από τη μεριά μου δεν το έθεσα. Αλλά εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει? Ναι. Όχι, δεν θεωρώ καθόλου. Από τη στιγμή που σε προηγούμενες συνάντησεις που είχαμε, ο ίδιος ο γιατρός του ΕΟΔΗ που είναι στην περιοχή μας, ο κύριος Ιορδάνης Ρωμιόπουλος, ο ίδιος το είπε ότι δεν γίνεται επαρκής ιχνηλάτηση.
Ναι. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, όταν το λένε οι ίδιοι φορείς του ΕΟΔΗ. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα από πολλές πλευρές γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Σήμερα που μιλάμε είναι Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Θεωρείτε ότι αν προχωρήσει αυτή η μείωση των κρουσμάτων, να δούμε το Σάββατο το πρωί να γίνεται η άρση των αυστηρών μέτρων για να δουλέψει και η τοπική αγορά, γιατί υπάρχουν και οι πιέσεις και από τα εμπορικά καταστήματα και από την αγορά, ότι έχουν πάθει τεράστια ζημιά λόγω των εορτών. Τουλάχιστον μήπως δοθεί ευκαιρία για την πρωτοχρονιά. Και αυτό είναι απόλυτα ακριβές, κύριε Βακρατσά. Αυτό είναι εντελώς αληθινό. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, το Σάββατο, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, δεν περιμένω και πολλά πράγματα. Αν περιμένω την Κυριακή, τη Δευτέρα πρωί-πρωί, θα ήταν πιο ρεαλιστικό από τη δικιά μου πλευρά. Εγώ αυτό που εύχομαι και αυτό που προτρέπω όλους τους συμπολίτες είναι να τηρούμε όλοι όσο πιο πιστά γίνεται τα μέτρα ασφαλείας, τα μέτρα αυτοπροστασίας, προστασίας της οικογένειάς μας, προστασία της κοινότητας γενικότερα, ούτως ώστε να βλέπουμε τους αριθμούς των κρουσμάτων να μειώνονται για να φτάσουμε επιτέλους στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωραία. Κλείνοντας λίγο όσον αφορά την εικόνα της πανδημίας με το νοσοκομείο, έχουμε καλή εικόνα όσον αφορά μέσα πόσοι νοσηλεύονται, τι εικόνα έχετε, κύριε Δήμαρχε? Υπάρχει κάποια μικρή διαθεσιμότητα ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να έρθω λίγο στα τελευταία δύο δημοτικά συμβούλια τα οποία πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες. Να αναφερθούμε λίγο. Το ένα ήταν παρουσία και των τοπικών φορέων και του εμπορικού συλλόγου και των καταστημάτων εστίασης και του επιμελητηρίου κλπ. Και των βουλευτών. Τι ακριβώς τέθηκε από την πλευρά σας και πόσο θα πιέσετε για τα μέτρα. Και χτες είδαμε ένα δημοτικό συμβούλιο που είχε πολλά θέματα και μέχρι και τα φωτοβολταϊκά συζητήθηκαν και υπήρχαν και πολλές αντιπαραθέσεις. Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτά. Κύριε Βακρατσά, στην ουσία ήταν ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ξεκίνησε. Πήγε και την επόμενη μέρα, ναι. Και πήγε σαν συνεχιζόμενο την επόμενη. Ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο στο σύνολό του κόντεψε περίπου 12 ώρες, αν τα αθρίζω σωστά, τις 10-11 ώρες, ναι, τις ώρες της συνολικής συνεδρίας. Καταρχήν, ξεκινώντας από αυτά που διαμήφθηκαν τη Δευτέρα, που ήταν κυρίως αφιερωμένο το κομμάτι της Δευτέρας στα προβλήματα του εμπορικού συλλόγου. Είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τους βουλευτές μας, άλλους δημάρχους, εκπροσώπους της περιφέρειας, αντιπεριφερειάρχες και όλοι μαζί και βεβαίως και πρώτιστα τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, ώστε όλοι μαζί να συζητήσουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές τάξεις, ο κόσμος του εμπορίου γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι φανερό ότι όταν μια επιχείρηση έχει μηδενικό τζίρο, τα προβλήματα που όποια βοήθεια και να έχει, τα προβλήματα αθροίζονται και προστίθενται και επαυξάνουν μέρα με τη μέρα. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση και μάλιστα σκεφτείτε το ότι πολλές επιχειρήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων πραγματοποιούσαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους. Και αυτό έχει χαθεί τώρα. Αυτό έχει χαθεί. Δεν υπάρχει. Αυτό έχει χαθεί, αν επιστρεπτεί. Επομένως, συζητήσαμε για την κατάσταση, συζητήσαμε για τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που αποφασίσαμε, γιατί δεν έχει έννοια να σηκώσουμε 4-5 διαφορετικές σημαίες στην περιοχή, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, άλλη ο Δήμος Κοζάνης, άλλη περιφέρεια, άλλη ο Δήμος Εορδέας και ούτω καθεξής. Αυτό που ήταν η κατάληξη ήταν να συντονίσουμε τη δράση μας τις επόμενες μέρες, ώστε με ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις επόμενες κινήσεις, να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να στηρίξει το τοπικό παραγωγικό δυναμικό, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε το ότι προέρχεται από μια δεκαετή κρίση η οποία είναι κοινή σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά κατά δεύτερον υφίσταται για αρκετά χρόνια τις συνέπειες της συρρήκνωσης ενεργειακής δραστηριότητας στην περιοχή, που περιορίζει συνεχώς την οικονομική δραστηριότητα. Άρα δεν είναι μόνο τα ζητήματα της πανδημίας, αυτά έρχονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ήδη, οικονομικό περιβάλλον το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τέθηκαν, συζητήθηκαν
και αυτό που απομένει τις επόμενες μέρες είναι να συντονιστούμε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το κοινό πλαίσιο. Εγώ ήδη χθες, από αφορμή που βρεθήκα με κάποιους συναδέλφους δημάρχους στο κτίριο της Νομαρχίας, Περιφερειακού Συμβουλίου, ναι. Στο Περιφερειακού Συμβουλίου, είχα την ευκαιρία, συζήτησα με τους δημάρχους διαδικασίες ώστε το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουμε το κοινό πλαίσιο δράσης. Ωραία. Να δούμε και άλλα 2-3 ζητήματα εντάχει. Τώρα, η κριτική σας ενοχλεί που σας ασκεί η αντιπολίτευση ο πρώην δήμαρχος ο Λευτέρης Ιωαννίδης για την παραχώρηση των εκτάσεων για τα φωτοβολταϊκά. Είδαμε χθες αντιπαραθέσεις, πολλές εκεί. Αντιπαραθέσεις. Και σας είδαμε έτσι, κάπως έτσι σε εισαγωγικά, να νευριάζετε κιόλας, κύριε Μαλούτα. Όχι, δεν νευριάζουμε. Ξέρετε, μπορεί να μην ακουγόσασταν κιόλας λόγω της είδησης, αλλά λέω ότι σας ασκούν μια σκληρή κριτική. Να πω λίγο κάτι, γιατί αν καμιά φορά η εκφορά του λόγου δεν είναι αυτή που πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, είμαστε και με τηλεδιάσκεψη τώρα. Πρέπει να παίρνετε υπόψη σας, κύριε Βακρατσάτο, ότι όταν κάποιος είναι από τις 6 ώρα το πρωί στο πόδι και είναι 6-7 η ώρα το απόγευμα, έτσι υπάρχει κάποια κούραση η οποία επηρεάζει όλους μας. Και μπορεί κάποιοι να ήταν στο σπίτι τους, να ήταν με καλύτερες συνθήκες. Όταν είσαι στο Δημαρχείο και έχεις, ας πούμε. Εντάξει, δεν θέλω να το πω παρά. Επιλογή μας. Μια απάντηση θέλω, ναι. Η κριτική, κύριε Βακρατσά, γίνεται από πολλές πλευρές και ανάλογα πώς βολεύει κάθε φορά. Μας γίνεται κριτική το ότι δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών συμβούλων. Μα το ίδιο κάνουν και αυτοί. Εγώ εξήγησα γιατί δεν παίρνουμε σοβαρά, δεν αποφασίζουμε ό,τι εισηγούνται οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Γιατί για επιλογές σημαντικές, για επιλογές στρατηγικές, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, αυτό είναι αρμόδιο να αποφασίσει. Και έφερα σαν παράδειγμα, δηλαδή αν η κοινότητα Κύλου αποφάσισε πριν από 20 χρόνια ότι δεν θέλει την Εγνατία, έπρεπε να σταματήσει το έργο, ή ότι αν η κοινότητα Δρεπάνου πριν επίσης από πολλά χρόνια έπαιρνε ότι δεν θέλει να περάσει ο αγωγός της τηλεθέρμανσης από τα όρια της, δεν έπρεπε να γίνει τηλεθέρμανση. Αποφάσισε ο Δήμος Ελισπόντου και έγινε το πέρασε ο αγωγός κτλ. Και τα λέω αυτά γιατί το να παραμείνει ενεργειακός ο Δήμος Κοζάνης είναι στρατηγική επιλογή. Την ψηφίσαμε στην πρότασή μας για το πακέτο για τη μεταλιγνητική και στην επόμενη περίοδο αυτό που θα γίνει για να παραμείνει ενεργειακός ο Δήμος Κοζάνης δεν υπάρχει άλλη λύση, μένουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λοιπόν πρέπει να αναπτυχθούν σε κάποιες εκτάσεις. Εμείς δεν πάμε ούτε σε αγροτικές, πάμε σε εκτάσεις χερσολιβαδικές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 50-60 χρόνια, δεν απέφεραν κανένα εισόδημα στο Δήμο Κοζάνης. Λοιπόν, τώρα θα επιφέρουν εισόδημα, θα δώσουν εισόδημα. Εισοδήματα στο Δήμο Κοζάνης για να στηρίξουν άλλες δραστηριότητες και κοινωνικές που το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Δεύτερον, και το είπα προχθές, δεν είμαστε κάποιοι έχουν τον τίτλο, την ταμπέλα του οικολόγου και καλά κάνουν και πιστεύουν κάποια πράγματα και είναι, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουν αυτό και με πράξεις. Στο επόμενο διάστημα συμπληρώνονται 11-10 χρόνια ακριβώς, μέσα στο Γενάρη δηλαδή, και θα το δώσω στη δημοσιότητα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τότε, πριν από 10 χρόνια, του Γιώργου Παπανδρέου στην περιοχή μας. Λοιπόν, κάποιοι είπαν, λέει, θα βγαίνουμε και φωτογραφίες από τον Βουταϊκά. Είπατε όμως ότι έχετε μια φωτογραφία. Την έχετε τη φωτογραφία. Φυσικά την έχω. Να τη δούμε, φυσικά βέβαια. Έχω που καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό. Είναι φωτογραφία μπροστά σε φωτοβολταϊκά και θα βάλω και το τι είπα τότε. Μάλιστα. Για να τα θυμίσω. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Λοιπόν, όπως και επίσης, διάγουμε, κύριε Βακρατσά, μια μεταβατική περίοδο. Μέχρι να αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αυτό που εκπονεί, το master plan που εκπονεί η κυβέρνηση, μεσολαβεί ένα κενό διάστημα. Τι γίνεται τη μεταβατική περίοδο? Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση είναι ότι το ενδιάμεσο χρόνο η περιοχή θα κρατηθεί από τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και από τα έργα
τον ΑΠΕ. Λοιπόν, από τα έργα αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα και δεν είναι και στο χέρι μας. Αλλά στο κομμάτι των ΑΠΕ εμείς δεν πρέπει να συμβάλλουμε. Αν πάει κάποιος σήμερα απάνω στην περιοχή των Σιδερών Λιβερών που υλοποιούνται δύο επενδύσεις στον τομέα αυτό, θα δει μερικές εκατοντάδες εργαζόμενων να απασχολούν. Αυτά είναι μεροκάματα, κύριε Βακρατσά, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν τα δίνει κανένας. Επομένως, εμείς και ολοκληρωμένη άποψη έχουμε και συγκεκριμένη στρατηγική. Το να βρίσκουμε, το ένα μας ξυνίζει, το άλλο μας μυρίζει, το άλλο έτσι, το άλλο αλλιώς, είναι η συνταγή για να μην κάνεις τίποτα. Εάν νομίζει κάποιος ότι η περίοδος, η δύσκολη περίοδος την οποία διανύει η περιοχή, είναι περίοδος στην οποία πρέπει να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις να περνούν και τις ευκαιρίες να περνούν από μπροστά μας, είναι βαθιά γελασμένος. Εμείς δεν είμαστε σε μια περίπτωση διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Να έρθω λίγο, να μην μιλάμε μόνο για την πόλη της Κοζάνης, να έρθω και στις τοπικές κοινότητες, κύριε Δήμαρχε, να δούμε λίγο τον προγραμματισμό που έχετε να στηριχθούν αυτά τα πολλά χωριά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος προγραμματισμός από την Αντιδημαρχία Δημοτικών Διαμερισμάτων και Τοπικών Κοινοτήτων και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Δουγαλή, ο οποίος είναι παρόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και παρεμβαίνει. Ποιος είναι ο προγραμματισμός να στηριχθούν και οι τοπικές κοινότητες, δηλαδή και με το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά και να δούμε παράλληλα να γίνονται σημαντικές δράσεις και στα χωριά. Να αφήσουμε την πόλη της Κοζάνης. Φτάνει η Κοζάνη. Είναι και τα χωριά που έχουν πάρα πολύ κόσμο και χρειάζονται να στηριχθούν. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Βακρατσά, ο προγραμματισμός, αυτό που προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση είναι να επιτυγχάνουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και δημοτικών διαμερισμάτων. Πολλές φορές, μάλλον να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής, οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που έχει η πόλη είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν τα δημοτικά διαμερίσματα. Γιατί είναι κεντρική επιλογή ευρωπαϊκή να στηρίζονται τα αστικά κέντρα. Δεν είναι ούτε επιλογή του Μαλούτα, ούτε επιλογή της τοπικής κυβέρνησης. Αυτή είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Από εκεί και πέρα, και παίρνοντας αυτό υπόψη μας, αυτό που φροντίζουμε είναι προτάσεις που σχετίζονται με το Αντώνη Στρίτσης, προτάσεις που σχετίζονται με το Φιλόδημο, προτάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της ΣΑΤΑ, προτάσεις που σχετίζονται χρηματοδοτικά με τον τοπικό πόρο, προτάσεις που σχετίζονται με ένα αποθυματικό σημαντικό 700.000 που έχουμε από το Φιλόδημο, είναι να κατευθύνονται κυρίως προς τις δημοτικές κοινότητες, ώστε να κρατιέται αυτή η ισορροπία. Υπάρχει έτσι ένας έντονος προγραμματισμός. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις στα χωριά. Είδαμε ασφαλτοστρώσεις, είδαμε παρεμβάσεις από την Αντιδημαρχία και λοιπά. Πριν 10 μέρες, με τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι δράσεις και νομίζω είναι ένα αρκετά ισορροπημένο τεχνικό πρόγραμμα και είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε την επόμενη χρονιά, να τρέξουμε όλοι μαζί, Δήμος, οι τεχνικές υπηρεσίες πρωτίστως, δευτερευόντως οι οικονομικές και οι άλλες υπηρεσίες, ώστε να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υλοποίησης. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δημαρχέ. Καλές γιορτές να ευχηθούμε και καλά Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βακρατσά. Δράτουμε τις ευκαιρίες να ευχηθώ τόσο σε εσάς όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό του σταθμού, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες, σε όλους τους τηλεθεατές μας, καλά Χριστούγεννα. Να προσέχουμε, να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε όλοι στο ραντεβού ένα χρόνο μετά. Να είστε καλά.